Μελετάτε ήδη ο φάκελος που εστάλει στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών από τον ενεργήσαντα αξιωματικών την προκαταρκτική διοικητική εξέταση σε βάρος συναδέλφων του για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν υπόθεση σύλληψης πατρινού. Ο τελευταίος έκλεβε μηχανάκια και όταν συνελήφθη μέρος των κατασχεθέντων χρημάτων αποδόθηκε σε αξιωματικό διότι είχε δηλώσει ότι εκλάπη το ποσό από την μπαγκαζιέρα της μηχανής του. Η εισαγγελική πηγή ανέφερε ότι ο φάκελος μελετάται ήδη και είναι δεδομένο ότι εισφέρονται νέα στοιχεία που πιθανώς άπτονται ποινικών αδικημάτων τα οποία θα αξιοποιηθούν αναλόγως στη διατύπωση υποβόσκη επιφυλακτικότητα που απορρέει από τη φράση «εισφορά νέων στοιχείων». Η πηγή μας τοποθετήθηκε προσεκτικά διότι η υπόθεση όταν έσκασε είχε διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και είχε τεθεί στο αρχείο. Ο ενεργής σας αξιωματικός στην προκαταρκτική εξέταση είχε το δικαίωμα να αποστείλει το φάκελο στην εισαγγελία πέραν της παράδοσής του στον διετάξαντα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αστυνομικό Διευθυντή Γιάννη Κυριακόπουλο έστειλε ωστόσο στην εισαγγελία ένα προκαταρκτικό πόρισμα χωρίς απολογίες των εμπλεκομένων που φέρονται ότι πιθανώς διέπραξαν ποινικά δικήματα. Την ίδια στιγμή εκκρεμεί το ενδεχόμενο να διατάξει αναβαθμισμένη έρευνα ο αστυνομικός διευθυντής ή την ένορκη διοικητική εξέταση, κάτι που φαντάζει ως μονόδρομος.